Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο PlanAdvisor. Η Ευδαιμίδα της Αμπέλου θεωρείται ο σημαντικότερος εχθρός του αμπελιού, καθώς μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ποιοτική υποβάθμιση τόσο στα επιτραπέζια σταφύγια όσο και στα ενοποιήσιμα. Συμπληρώνει 3 γενιές το χρόνο, ενώ στην Κρήτη που έχει πιο ευνοϊκές συνθήκες συμπληρώνει συνήθως 4. Προσβάλλει όλες τις ποικιλίες του αμπελιού, ενώ προτιμάει τις πιο μεγαλόκαρπες όπως είναι η Cardinal, η Superior, η Thompson κτλ. Εκτός από το αμπέλι έχει και άλλους ξενιστές από 27 διαφορετικές οικογένειες φυτών, όπως και την ελιά, από μεγάλη πληθυσμία αναζητούν τροφή μέσα στους ελαιώνες, χωρίς όμως να θεωρείται ζημιογόνο έντομο για την καλλιέργεια. Απλά ένα τμήμα της πρώτης γενιάς του εντόμου εξελίσσεται μέσα στα άνθη της ελιάς. Το αυγό της Ευδαιμίδας έχει ένα σχήμα φακής, είναι διαφανές και ορατό ακόμη και με το γυμνό μάτι, με διάρκεια επόασης 5 έως 12 ημέρες. Η προνύμφη της Ευδαιμίδας είναι μικρή, περίπου 1 εκατοστό, έχει κιτρινοπράσινο ή καφετή χρώμα, με σκούρα καφέ κεφαλή. Είναι πάρα πολύ ευκίνητη και αποφεύγει το φως. Η πρώτη γενιά του εντόμου τρέφεται με τις ταξιανθίες, ενώ η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη με τις ρόγες. Η πεταλούδα, δηλαδή το ακμαίο της Ευδαιμίδας, είναι περίπου 5 με 7 χιλιοστά, με καστανοκίτρινα φτερά, τα οποία έχουν σχέδια ακανόνιστα και ένα σχήμα τριγωνικό στο συνολικό σχήμα του εντόμου. Την ημέρα κρύβεται και δεν είναι δύσκολο να το δεις το ακμαίο και δραστηριοποιείται το ιοβασίλεμα τις πρώτες πρωινές ώρες και την αυγή. Μπορεί να γεννήσει έως 100 αυγά πάνω στα άνθη και τις ρόγες και ζει μικρό διάστημα, 5 έως 20 μέρες το πολύ, ίσα ίσα δηλαδή για να διονύσει το είδος. Η πρώτη γενιά του εντόμου δεν θεωρείται ζημιογόνα και δεν συνιστάται αντιμετώπιση στους αμπελώνες, εξελίσσεται στις ανθοταξίες με τις προνύμφες να τρώνε τα άνθη, χωρίς όμως να προκαλούν μεγάλες ζημιές στην παραγωγή. Στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη γενιά, οι προνύμφες αναπτύσσονται πάνω και μέσα στις ρόγες και δημιουργούν μεγάλη ποιοτική υποβάθμιση στα σταφύλια. Κάθε προνύμφη μπορεί να καταστρέψει μέχρι και 3 διπλανές ρόγες. Οι προσβολές αυτές δημιουργούν δευτερογενείς μολύνσεις από μυκητολογικές ασθένειες όπως είναι ο βοτρίτης και η όξινη σύψη, δηλαδή έχουμε σαπίσματα στα σταφύλια. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της Ευδαιμίδας, συνιστάται οπωσδήποτε παρακολούθηση του εντόμου και επέμβαση όταν εντοπιστεί η έξαρση του πληθυσμού, δηλαδή μια πτήση του εντόμου. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον πληθυσμό με 3 διαφορετικούς τρόπους: με φερομονικές παγίδες, με τροφικές παγίδες, αλλά ακόμη και με σχολαστική καταμέτρηση ζωντανών οτοκιών, που είναι βέβαια και η πιο δύσκολη μέθοδος. Επεμβαίνουμε φυσικά μόνο στη δεύτερη, την τρίτη και την τρίτη γενιά του εντόμου, χρησιμοποιώντας σκευάσματα με προνυμφοκτόνο ή οκτώνο δράση. Ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται κάνοντας πολύ καλή κατάβρεξη των σταφυγιών, καθώς τα περισσότερα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται έχουν δράση δια επαφής. Ξεφυλίσματα, βλαστολογίσματα και κορυφολογήματα θα πρέπει να γίνονται πάντα πριν τις επεμβάσεις για να μπορεί να γίνει σωστή κατάβρεξη των σταφυγιών. Καλό θα ήταν να εναλλάσσονται εντομοκτώνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας. Σε βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να γίνει ψεκασμός καλύψεως ή σκόνισμα με βάκυλο θουργίας, ανά διάστημα 7 έως 10 ημερών. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα της δραστικής ουσίας σπινοσάτ που ανήκει στις σπινοσίνες. Προσκολλητικά διαβρεχτικά σκευάσματα μπορούν να αυξήσουν τη δράση των σκευασμάτων, καθώς βοηθούν στην καλύτερη διασπορά του ψεκαστικού υγρού πάνω στα φύλλα και στους καρπούς. Τα περισσότερα εντομοκτώνα απαιτούν επίσης οξύνηση του ψεκαστικού υγρού με χρήση σκευασμάτων όπως είναι διάφοροι ρυθμιστές pH. Στα περισσότερα εντομοκτώνα δεν έχει δείξει ανθεκτικότητα το έντομο, εκτός από το ασεταμιπρίτ που οι δοκιμές έδειξαν μία ανθεκτικότητα στην Κρήτη. Μία νέα μέθοδος στη βιολογική γεωργία είναι και η
η παρεμπόδιση σύζευση των εντόμων ή κομφούζιο, η οποία όμως απαιτεί συλλογική δράση παραγωγών σε μεγάλη έκταση τουλάχιστον 50 στρεμμάτων. Η τεχνική αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί για 2 με 3 συνεχόμενες χρονιές για να έχουμε μια μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αναλυτικά για το κομφούζιο και για τους τρόπους παρακολούθησης του πληθυσμού θα μιλήσουμε σε επόμενα βίντεο. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας στο βίντεο ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!